Να σας πω μια ιστορία αληθινή. Είναι Κυριακή. Σε ένα ναό της επαρχίας λειτουργούν τρεις ιερείς. Μετά το τέλος της λειτουργίας και αφού μοιράστηκε το αντίδερο, ο ένας ιερεύς εξ αυτών έκανε κατάλυση του Αγίου Ποτηρίου, δηλαδή έφαγε όλο το υπόλοιπο μαζί με τις μερίδες της Παναγίας και των Αγίων, καθώς και με όλα τα ψυχουλάκια που αντιπροσώπευαν τις ψυχές των ζωντανών και των πεθαμένων. Όλα αυτά μαζί ήσανε ποτισμένα και ζυμωμένα με το αίμα του Ιησού Χριστού. Έτσι θα κάνω κι εγώ σε λίγο, αφού μοιράσουμε όλο το αντίδωρο. Τελειώνοντας, ο ιερεύς αυτός σκούπισε κατάχλωμος με το μάκτρο το Άγιο Ποτήριο, έπλυνε τα χέρια του τρέμοντας και σε μια κατάσταση εκτός αυτού σοριάστηκε μπροστά στην Αγία Τράπεζα σχεδόν λιπόθελος. Εφαίνεται όπως δεν άντυχε άλλο. Κούρασης να ήταν άραγε. Οι άλλοι όμως ιερείς τον χλέβασαν και τον κορόιδεψαν. Μάλιστα εδώ ένας εξ αυτών, τι να πω, κάλεσε το γιο του που ήταν έξω στο ψαλτήρι και του είπε, έλαβε να δεις εδώ την κατάντια του πατέρα σου. Ύστερα από καμιά ώρα, ο ιερεύς αυτός που συνήλθε, το ρώτησε ο γιος του, τι έπαθες πατέρα, τι σου συνέβη. Και εκείνος του απάντησε, παιδί μου, κατά την κατάλυση του Αγίου Ποτηρίου συνέβη μέσα στα στήθη μου, στο βάθος της καρδιάς μου, ένα συγκλονιστικό γεγονός, σαν να έγινε το ένα δικαστήριο, μια μεγάλη και φοβερή δίκη. Τι δικαστήριο, ρώτησε το παιδί. Δεν καταλαβαίνω. Να παιδί, οι ψυχές των πεθαμένων που μνημονεύσαμε στην Αγία Τράπεζα, στην Αγία Πρόθεση, εκλιπαρούσαν για έλεος και σωτηρία. Οι δε ψυχές των ζωντανών ζητούσαν τρόπον την εκπλήρωση των αιτημάτων του. Αυτό με έλειωσε και δεν το άνοιξε. Γι' αυτό και ξάπλωσε τελείως εξαντλημένο. Αυτά επί στο παιδί. Σε μένα όμως προσωπικά και στην ερώτησή μου πώς ένιωθε αυτό το δικαστήριο, τι ήταν αυτό, απάντησε, ήταν φοβερά συγκλονιστικό να βλέπεις και να αισθάνεσαι ένα Αγίο Πνεύματι μέσα σου, τις ψυχές των πεθαμένων να απλώνουν τα χέρια τους και να φωνάζουν οικετευτικά και παρακλητικά, έλεος, έλεος, έλεος. Αλλά και οι ψυχές των ζωντανών με πολύ πόνο να παρακαλούν για διάφορα αιτήματά τους, άλλοι για θεραπεία και ανάρρωση των αρρώστων τους, άλλοι για τη λύση των οικογενειακών δραμάτων, άλλοι για τα απειλούμενα διαζύγια και ομόνια στο σπίτι, άλλοι για τον φωτισμό των παιδιών τους ή για την πρόοδό τους ή για την αποκατάστασή τους ή για λύτρωση από τα ναρκωτικά και άλλα πολλά, και πολύ λίγοι ζητούσαν τη μετάνοια. Όπως γνωρίζουμε βέβαια και καταλαβαίνουμε, τα αιτήματα των χριστιανών μας είναι πολλά, αλλά δεν είναι μόνο υλικά και αναγκαία για αυτή την παρούσα ζωή, αλλά είναι και πνευματικά που αφορούν και την αιώνια ζωή. Μόνο ο Θεός γνωρίζει τι πόνο και τι λαχτάρα κρύβει το κάθε χαρτάκι με τα ονόματα όταν αυτά γράφονται και δίδονται με συνέστηση. Υπήρχε και μια άλλη αίσθηση, ότι ένα πλήθος από ιερείς
τρέχοντας πότε στους μεν και πότε στους δε, έπαιρναν τα διάφορα αιτήματα και τα προσεκόμιζαν στο θρόνο της χάριτος, στο θρόνο του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού γυαλής. Αυτό το πλήθος των ιερέων αντιπροσωπεύει το πλήθος των ορθοδόξων κληρικών που εκείνη την ημέρα λειτουργήσαν και μνημόνευσαν κατά χιλιάδες τα ονόματα. Καλά ξαναρώτησε. Όμως εγώ δεν έχω καταλάβει πού βρίσκεται η αίσθηση του δικαστηρίου. Και μου απάντησε ως εξής. Στη διάχυτη παρουσία του Θεού που άλλοτε εξέφραζε την άπειρη φιλανθρωπία του και άλλοτε την μέλουσα όμως, όχι την τωρινή, την μέλουσα και φοβερά δικαία του κρίση που θα πραγματοποιηθεί κατά την Δευτέραν αυτού παρουσία. Αυτό ήταν που μου έδινε την αίσθηση της δίκης και του δικαστηρίου. Και τα τόσο ζωντανή αίσθηση και το βίωμα αυτό που με διέλυσε, με έλειωσε σαν το κερί και έπεσε κάτω σχεδόν λιπόθυμο. Και ο παππούλης δάκρυσε και εδώ τελείωσε η ιστορία. Είναι αληθινή και δεν αφορά εμένα. Αν θέλουμε να σωθούμε, αδελφοί μου, έχουμε ανάγκη από φωτισμό, από συντριβή, από ταπείνωση, από μετάνοια. Μετάνοια όμως αληθινή. Διότι μόνο η μετάνοια θα μπορέσει να μας βάλει και να μας τοποθετήσει δια του ελέους του φιλανθρώπου Θεού εις τα δεξιά για να ακούσουμε τον λόγο. Δεύτε οι ευλογημένοι του πατρός μου κληρονομήσατε την εμήν βασιλείαν την ετοιμασμένη από καταβολής κόσμου και η οποία θα είναι για σας κληρονομιά εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.